κάτι περισσότερο εφέτος από αυτό που άγγιξε, το ευρωπαϊκό όνειρο δηλαδή, την εκπλήρωσή του στο τέλος της σεζόν. Γιωργάτος στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει κόντρα, ο Ναλιτζής με προβολή, μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία για την ΑΕΚ, 1-0 για την Ένωση από τον Δημήτρη Ναλιτζή, έπειτα από το λάθος στην άμυνα των παιχτών του Πανιουνίου. Ο Γρηγόρης Γιωργάτος εκμεταλλεύτηκε αυτό το σφάλμα και στην συνέχεια ο Δημήτρης Ναλιτζής με δεύτερη προσπάθεια νίκησε τον Γιάροσλαβ Ντρόμπνη, ανοίγοντας το σκορ. Γρήγορος ο Ραγκουέλ, ο οποίος θα κόψει την μπάλα, θα συγκλίνει, θα τροφοδοτεί στον Λαγωνικάκη. Μπάλα κοντράρει, ο Μπελά γυρίζει, περίεργη η πορεία της μπάλας στο δοκάρι και τελικά κόρνερ. Ενώ τώρα η ΑΕΚ θα βγει στην κόντρα, κόντρα με τον Γιωργάτον να δέχεται την παλιά από τον Σεντένο. Γιωργάτος που δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα out. Ναλιτζής, ο οποίος βρίσκεται στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει για τον Γιωργάτο με το πλασέ με το δεξί. Δεν τα κατάφερε ο Γρηγόρης ο Γιωργάτος να γυρίσει όπως τα ήθελε. Μακρύνθηκε ο Σαγοράκης, ο Γιωργάτος δοκιμάζει απευθείας, μάλλον σεντράροντας, κεφαλιά από τον Σεντένο, η μπάλα out. Σαγοράκης για τον Σεντένο. Έκοψε αυτή τη φορά ο Ραγκουέλα, αλλά η μπάλα έφτασε στον Αλτζία, ο οποίος έστρωσε στον Λάκη. Και παρέμβαση από τον Φερεκίδη, χωρίς να υπάρχει κάτι το μεμπτό. Τελείω ο Γιωργάτος απευθείας. Ball out πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιάροσλαβ Ντρόμπνη. Και πάλι ο Αριάν Μπελά έτοιμος να εκτελέσει το τέταρτο κόρνερ για τον Πανιόνιο. Φερεκίδης. Αφήσει για τον Λάλικ. Προσπάθησε να περάσει το κενό χώρο. Ευκαιρία για τον Φερεκίδη, ο οποίος πλασάρει. Μπάλα στα δίχτυα, είναι το 1-1 για τον Πανιόνιο. Και δεν ξέρω αν έσπρωξε ακόμη περισσότερο την μπάλα στα δίχτυα ο Βαγγέλης Μάντζιος. Σημασία έχει πάντως πως ο Πανιόνιος φτάνει το 23ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου στην ισοφάρηση. Υπάρχει ένταση στα επίσημα, δεν ξέρω αν ο Μάκης Μπεκιάρης είναι κοντά. Μάκη. Δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω, Αντρέα, τι έχει γίνει. Ξαφνικά ο Χιλίας Μπέος πήρε εντολή και κατευθύνθηκε κάτω από τα επίσημα. Στην πόρτα που βρίσκεται κάτω από τα επίσημα υπάρχουν επεισόδια. Φραστική επίθεση στον Χιλία Μπέο στις δυνάμεις των ΜΑΤ, γιατί πρέπει να δημιουργήθηκε ένας πανικός χωρίς ιδιαίτερο λόγο, όπως ισχυρίζεται ο Αχιλλέας Μπέος. Λάκης, ο οποίος θα περάσει στον Κατσουράνη, μπάλα πήρε ύψος στη μεγάλη περιοχή, ο Λάκης επιμένει. Κατσουράνης πεσμένος στο έδαφος, θα σουτάρει και ο Ντρόμπνη θα μπλοκάρει την μπάλα. Πάλι πάσα του Βούλγαρου για τον Κασάπ, ήταν πολύ δυνατή. Εκεί πίεσε και ο Άκης ο Μάντζιος, ένα σπρόξιμο από τον Κασάπ. Έρχεται ο κύριος Μπισογιάννης να επιληφθεί του θέματος. ΑΕΚ προηγήθηκε με τον γκολ του Ναλιτζή στο 6ο λεπτό. Στο 61ο ισοφάρισε, ενώ υπάρχει υπόδειξη για offside του Ναλιτζή. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Πέτκοφ. Νέο γέμισμα για τον Ναλιτζή. Ποιος θα γυρίσει με κεφαλιά. Το σούτ από τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Μπάλα προσκρούει στο σώμα του Κόντι και καταλήγει σε corner. 4 λεπτά για τις καθυστερήσεις δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. Ευκαιρία για τον Πέτκοφ, ο Ντρόμπνη σε corner.